double και αρχίζει να απολύει το παιχνίδι. Αρχίζει ένα παιχνίδι το οποίο έχει φυλάξει πολλά σήμερα. Ένα παιχνίδι μεταξύ της ομάδας των Milgyraki Bucks και Agxialos Legends. Οι Agxialos Legends κάνουν το τεμπούτο στο Summer, καθώς δεν έχει πολλές μέρες που είχαν τον ημιτελικό του Winter Master εναντίον των Big Base, όπου δεν κατάφεραν να περάσουν το ημιτελικό, καθώς είχαν 86-78. Στην αντίπερα η ομάδα των Milgyraki είναι χωρίς νίκη, με δυνατά παιχνίδια, ήταν από τους Λαμόγια με 75-72, ήταν τους SKG SONICS 64-78, που είχα λάβει και ως αγώνα με τον Καραγιαούρη, με την ομάδα των Agxialos Legends, και ήταν τους Summer Kings με 70-75. Μπορείτε να καταλάβετε ότι παρά τις ήττες δεν είναι εύκολη η ομάδα να αντιμετωπίσει, πιέζει πάρα πολύ και δεν ξέρουμε πού μπορεί να καταλήξει. Το που λέμε δηλαδή είναι ένα παιχνίδι από την πλευρά με το φαβορί, θα βάλουμε στα εισαγωγικά, είναι η ομάδα των Legends, αλλά η ομάδα των Milgyraki δεν αφήνει τίποτα στην ηρεμία. Οπότε μπορούμε να δούμε τα πάντα να συμβαίνουν από εδώ και πέρα. Καλάθι, δύο καλάθια του Γιάννη Αργυρά. Και δεν μπορεί να χωράει ο Ζαμάνης. Μπορεί να κάνει αυτό όμως ο Σπυριδόπουλος στην πλευρά των Milgyraki. Βάζει το μάτι που είχαμε 5-1, δυναμικό ξεκίνημα για τους Bucks. Απαντάει εδώ πέρα ο Γιαχανάντζης. Κατεβάζει 4-2, 5-3 το σκορ. Αλβάζει και δύσεις φάουλ από τον... με το φάουλ του σκορδί, και ζήτησε φάουλ ο Αλμπάνης. Πρώτη βολή εύκολη. Εξιτρία. Θα δούμε και τη δεύτερη βολή. Η οποία δεν είναι έσοχη. Μένει εκεί πέρα που είναι. Δίκηση τους Legends πλέον. Καλά που δεν έχουμε. Rebound αμυντικό στα χέρια. Είναι Milgyraki. Τα βολάβδος δεν μπορεί να σκοράρει. Δεν μπορεί να αφήσει τη διαφορά του βολάβδου. Θετικό rebound και χωρίς και καλάθι από τα χέρια του Καραγιαούρη. Θα δούμε την επίθεση των Legends. Καραγιαούρης δύσκολα να το χάσει αυτό. Αυτό κάνει, αυτό δεν κάνει τα σκάλια, το χάνει όντως. Παίρνει και το φάουλ. Πραγματική βολή, αυτή είναι στην ισοπαλία ο Καραγιαούρης. Δεν το καταφέρνει. Εκφράζει και την ένταση που έχει. Γύρισε από τον Χατζηνικολάου. Σταμολάμπρος. Με τον Σπυρίδοπουλο δεν είναι. Το σούτ από τα χέρια του Αλβάνη δεν είναι εύστοχο. Rebound θετικό όμως. Κυκλοφορεί το ομάδα Μιλγυράκη. Δεν μπορεί να σκοράρει όπως ο Αλβάνη. Και υπάρχει το τρίποντο από τα χέρια του Γιαχανάτζη που βάζει την ομάδα του μπροστά πλέον με 6-5-6-8. Δεν υπάρχει απάντηση σε πρώτο, αλλά υπάρχει σε δεύτερο χρόνο όπου ο Χαρμάνας σκοράρει. Τα φέρει το χρήσι πίσω πάλι για την ομάδα τον Μιλγυράκη 8-8 πλέον. Καραγιαούρης τα σκοράρει. Ξανά προς την ομάδα του. Τρομερή συνεργασία και πολύ ωραία αφήνει την μπάλα στο καλάθι ο Αλμπάνης και υπάρχει άμεση απάντηση. Απάντηση από τα χέρια του Κουζαμάνη. Σπυριδόπουλος και το φάουλ. Επίθεση την ομάδα των Μιλγυράκη. Με χέρια του Ταμολάμπρου. Πάει μόνος του μέχρι μέσα. Δεν θα βρει καλάθι. Επιθετικό rebound και καλάθι εδώ πέρα από τα χέρια του Χαρμανά. Επίθεση για τους Agxialos Legends. Τα χέρια του Βαράσκου. Καλαγκιαούρης. Και γαλάθι. Έχουμε δύο παιχνίδι, είναι πολύ ωριακό ήδη. Για να συζητηθεί μάλλον έτσι. Την έσχο το σκούτα τα χέρια του Σταμολάχου για να φέρει τη ομάδα του μπροστά. Γιαγκόπουλος. Το σουτ έστοχο το χέρι του Παράσκου. Δίνησε για τους Μιλγυράκη. Σπυριδόπουλος, η μπάλα έξω για τον Αργυρά. Δεν έχει καλά στην μπάλα. Και αλλαγή για την ομάδα των Legends. Καζής περνάει εντός, έξω ο Καραγκιαούρης. Παράσου κατεβάζει. Και φάουλ του Σταμολάβρου. Περνάει και ο Βαγγελίδης εντός. Και βγαίνει εκτός ο Γκουτζαμάνης. Μπάλα εκτός, το τρίποδο στα χέρια του Γιαγκόπουλου. Γίνει το κλέψιμο όμως και για να πάρουν την σωστή ανάσα η ομάδα των Μιλγυράκη Bucks. Σταμολάμπρος πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στον Χαρμανά. Το σουτ χωρίς επιτυχία. Όμως η κατοχή θα παραμείνει στα χέρια των Μιλγυράκη. Διπλή αλλαγή για τους Agxialos. Μιλγυράκη. Και Εντάξει, όμως καταλαβαίνετε. Σιώπησε το γήπεδο με το γαλάθι του Χαρμανά. Ανεβάζει διαφορά στο τρίποντο. Καζί στο σουτ, δεν μπορεί να σκοράρει. Θα κερδίσει το rebound. Για Χαρμάντζης, Καζί στο σουτ. Ούτε δεν μπορεί να σκοράρει. Και πριν και πριν εσέρι, μπορεί να το πάρει. Δεν υπάρχει απάντηση από την πλευρά των Μιλγυράκη. Δηλαδή αν και άλλως θα έχουν την εσέρι να το ανοίξουν. Η μπάλα μένει στους διοξενούμενους. Επαναφορά τα χέρια αυτά του Φορίδη. Καζής παρολάρει, ωραία, δεν καταφέρει να σκοράρει για τον μπασκέτα όμως. Καμολάμπρος Καρμανάς. Πάλα έξω για τον Αργυρά, ξανά Χαρμανάς. Πρέπει να τελειώσει η επίθεση. Τελειώνει με σούτ όμως, όχι εύστοχο. Παναφορά για τους Βερούχους, έχουν το συν 5, 14, 19, τελευταία 2 λεπτά που απομένουνε. Ο Κίδης δεν είναι στοχή η επίθεση. Αλλαγή κατοχής. Σαμολάμπρος. Ωραία κυκλοφορία, Χαρμανά στο σουτ. Δεν βρίσκει καλάθι. Το τρέξιμο. Το καλάθι από τα χέρια του Γκόνη είναι έστοχο. Με την επίθεση του Σαμολάμπρο και φάουλ κερδισμένο από τα χέρια του Χαλμίδη. Ταρμίδη στην πρώτη βολή χωρίς ηλικία. Η μπάλα δεν έχει βοηθήσει σήμερα. Η απίταση δεν μπαίνει σε καλούπια. Τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου, 14-21. Δόνος, μπάλα. Καλή ευκαιρία και το μπλοκ από τα χέρια του Αργυρά. Και time out για την ομάδα των Agxialos Legends. 42 δεύτερα για την λήξη της περίοδου. 14-21 υπέρ την ομάδα του Πίτες, της Agxialos Legends. Παναφορά από τα χέρια του Βουρκίδη. Περνάει πάσα απέναντι, θα πάρθει το σουτ στη λήξη του χρόνου, χωρίς υπηρεσία από τα χέρια του χρόνου. Ο Χαλμίδης δεν μπορεί να συγκρατήσει και ας πάρει την γραφεία του Βαγγελίδη. Ο Χαλμίδης πάρα στον Αργυρά. Σαβολάβρος, τελευταία 20 δεύτερα. Αγκυράς, Σαμολάμπρος, λίγο πριν τη λήξη. Δεν έχει αποτέλεσμα. Τελευταία 12. Της αφήνει χωρίς καλάθι. Το τέλος της λήξης. Αγκυράς θα πάει το σουτ και θα πάρει πόντους όμως. 14-21 για την ομάδα των Agxialos Legends. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη περίοδο, όπου η ομάδα του Μιλγυράκη έχει ένα σκοπό αυτή τη στιγμή, να ξαναπεί για καλά στο παιχνίδι. Είναι στο μείον 7 και πέρασαν άμεσα. Μπάλα εκτός, το φουτ δεν είναι στο καταχέρι του Χατζηνικολάου. Ζυγίζει επιλογές. Ζυγίζει αυτή του Δόνου. Και φέτορα είναι κατάλληλη κατάσταση στο γάρισμα. 14-23 είναι 9 πλέον. Δόνος, βαλά. Τον Σπυριδόπουλο στον Σταμολάμπρο. Δεν μπορεί να κάνει επίθεση. Χαβαράσου να κάνει επίθεση. Βουλκίδης, μπάλα φερνάει στον Μικαζού και το φάουλ. Φάουλ το οποίο φαίνεται ο Χατζηνικολάου στην περίπτωση. Δύο βολές στα χέρια Καζί. Πρωτοβολή έστεχη. Και η δευτεροβολή έστεχη. Κυριζόπουλος. Δεν μπορεί να σκοράρει. Το rebound στα χέρια του Βουκίδη και πάρα ανακατεμένη σε δύο πόδια. Περνάει εντός χρονιστικού χώρου με το νούμερο 31 ο Κοτσάμπασης, βγαίνει εκτός ο Δόνος. Βουκίδη με την μπάλα εκτός. Κοτσάμπασης, τον Καζί. Μετά την μπάλα Καζής, δυναμικά. Δεν πάει να σκοράει, παίρνει το rebound όμως. Σκοράει σε δεύτερο χρόνο. Κατεβάζει ο Σπυρτόπουλος. Χατζηνικολάου. Αφήνει την μπάλα στον Καρμανά. Και σκοράει με ταμπλό. 8-12, εκεί θα παίζει διαφορά φαίνεται προς το παρόν. Μπορεί μες στο μέσο όρο τώρα των 10. Χορίδης. Πάντα θα περάσει στον Καζί και θα σκοράει. Πάει μέχρι μέσα με το ταμπλό, δεν καταφέρει να σκοράρει ο Χατζηνικολάου. Λουκίδης. Παραμένει στα χέρια πλέον του Λίβου και είναι σκοραρισμάνι βασικά Ευαγγελίδη. Δεν καταφέρει να σκοράρει. Από την πολύ ωραία πάσα πέρα στο Φορίδη. Και ας ολοκληρώνει το κλέψιμο. Το Τσάμπασης και σκοράρει. Πατακός θα αφήσει την μπάλα του Σπυρδόπουλου, πάει πολύ ψηλή πίεση και έντονη από την ομάδα των Agxialos. Σαμολάμπρος. Δεν μπορεί να σκοράρει. Παραμένει μπάσλα στα χέρια των Μιλγυράκη. Σπυριδόπουλος ούτε το βρίσκει το σουτ. Και έχουμε τα λάθη και φάουλ κερδισμένο από τον Χαρβανά. Διαφορά έχει κατέβει στους 12, 18, 30. Έχουν περάσει 3 λεπτά και 45 δεύτερα. Στην δεύτερη περίοδο, φυσικά. Και μένει κύριο σκορ στους 12, διαφορά 18, 30. Ο κύριος κατεβάζει το σουτ. Από τα χέρια του Κοτσάμπαση. Σπυριδόπουλος βάζει στον Χατζηνικολάου, θα πάρει το σουτ. Πολύ ακίνηση χωρίς ευαισθησία όμως. Μετά σε γρήγορο ρυθμό, συνδυασμός και φάουλ που θα κάνει ο Σπυριδόπουλος πάνω στην φάση, πάνω στην κίνηση που έκανε ο Βουλκίδης. 18-33 και time out από την πλευρά των Μιλγυράκη. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε μετά το time out. Οι δύο βολές είναι στα χέρια του Βουλκίδη. 18-33. Ευθυντικό βόλιο 18-34. Οι δύο της δεύτερης με ίδιο αποτέλεσμα 18-35, διαφορά στους 17. 5-35 για την λήξη της δεύτερης περίοδου. Χαρμανάς Σπυριδόπουλος, πάλι στον Χαρμανά, περνάει μπάλα, προσθέτει στο γραφιστό και γυρίζει το φάουλ από τον Καζή. Τώρα στη γραμμή των βολών, σε αυτή την περίπτωση ο Χαρμανάς, Καζή στο πάγκο και μέσα ξαναπερνάει ο Καραγιαούρης. Πρώτη βολή δεν είναι κάτι άλλο πέρα από εύστοχη. 19-35. Ξανά από τη μοίρα η δεύτερη όμως. 19-35 παραμένει κάτι παραπάνω από 5 λεπτά. Το Τσάβαση παρασομβουλκύρι πάλι η ομάδα των Αγxialos. Ο Τζαμάνης, Βουλκίδης, δεν σκοράρει. Σταμολάμπρος. Κάνει ωραία της κίνησης. Σαμίδης, βάλα έξω. Το τρίπολο πάλι. Σπυριδόπουλος. Σαλμίδης. Δεν είναι στο στόχο. Κάνει το κλέψιμο όμως. Και σκοράδι 21-35. Ο Τσάβας θα πήγαινε με τον Κύρι. Πολύ ωραία κυκλοφορία. Φάουλ τρίτο ομαδικό. Ανάδειξη μπάλα, είναι για τον Βουλκίδη, θα πάει αυτός στην επίθεση, για τον Μάνιχα να φορά. Λοιπόν η μπάλα στα Μολάμπλος, στο σουτ, χωρίς χορ. και αλλαγή Αργυράς. Εντός περνάει ο Χατζηνικολάου. Ένα 45-14 πόντου διαφορά. Απομένουν 3 και 40. Πλέον Αργυράς θα πάρει το σουτ. Δεν είναι σκοράρι. Το rebound το Καραγιάουρης. Μπάλα γρήγορα στα χέρια του Πετσαμάνη. Καραγιάουρης, μπάλα εκτός για τον Βουλκίδη και τον Τζάβαση. Το σούτ από τον Λεβδόβου δεν είναι εύστοχο, όμως στην επαναφορά περισκένουν το καλά θέματα των Agxialos Legends. 21-37. Σπυριδόπουλος, τελευταία 3 λεπτά πλέον για την δεύτερη περίοδο. Φάουλ πάνω στον Χατζηνικολάου. Μπάλα στην πλάγια γραμμή. Επαναφορά από τον Βελαμιδοσύνευρο. Το σκορ δεν είναι εύστοχο από την επίθεση. Γιαγκόπουλος χωρίς. Το σούτρα χωρίς επιτυχία. Rebound από τον Σπυριδόπουλο. Τεμίρης, μπάλα θα περάσει στα χέρια του Χερμανά που σκοράρει. 23-37 και 15 δεύτερη περίοδο. Γιαγκόπουλος Γιαχανάτης, η μπάλα έξι με τον Κοτάβαση. Τρομερή κυκλοφορία και ολοκληρωμένη τον Κοτσαμάνη. Time out τον Μιλγυράκη. Σε λογικά πλαίσια στο μείον 16. Οπότε τις τρέφουμε σε λίγο. Επαναφορά λοιπόν για την ομάδα τον Μιλγυράκη, το οποίο είναι σημείο 16, λιγότερο από 2 λεπτά πλέον. Θα με καλά και φάουλ, το οποίο θα σκοράρει σε αυτήν την περίπτωση. Και έτσι και με βοήθεια πήχα ο Αλμπάνης. Εξυπνωτική του βολή. Πολύ εύστοχη. 26-39. Γιακόπουλος, συμφορία της μπάλας, παράσπος. Μπάλας στον Γιαχανάτζη. Είναι το κλέψιμο. Αργυράς, Σαβολάμπρος, ο Καλμίδης, δεν σκοράρει, έχει το Αργυράς να ολοκληρώσει όμως, να πάρει, να δώσει τους πόντους, χρειάζεται διαφορά 11, 28-39. Γιαγκόπουλος δεν σκοράρει, υπάρχει και το μπλοκ που γίνεται από τον Αλβάνη. Παράσταση κλέψιμο, αντεπίθεση τη συγκεκριμένη ομάδα των Agxialos Legends. Γιαχανάτσης, δεν θα σκοράρει. Μετά ούτε ο Κοτσαμάνης. Παράσκος, θα πάρει το σουτ. Συνεχείς επιθέσεις χωρίς επιτυχία την ομάδα των Agxialos Legends. Θα δούμε εδώ, θα αλλάξουν τα πράγματα. Δεν αλλάζουνε τον Γιαχανάτζη. Μια επίθεση ολόκληρη πλέον απομένει. Αυτή την χαρτιά για τον Μιλγυράκη. 28-41. Καμολάπρο. Μέχρι μέσα σκόραρε 30-41. Παράσχος. Στη λήξη δεν έχουμε καλάθι. Τέλος δεύτερης περίοδου 30-41 υπέρ της ομάδας Agxialos Legends. Επιστρέφουμε σιγά σιγά για την τρίτη περίοδο, όπου η ομάδα των Agxialos Legends έχει την κατοχή, έχει διαφορά στις 11. Κατάφερε για το τέλος να μειώσουν το μετρές του Μιλγυράκη, όπως είδαμε και πριν, φτάσει σε πολύ μεγαλύτερη διαφορά. Κατάφερε να μειώσουν για να δούμε ίσως ένα διαφορετικό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε τώρα στα χέρια του Αλμπάνη, δεν μπορεί να σκοράρει. Και χαλάζει έξω για αυτά του Φορίδη. Και πάσα δεν είναι επιτυχημένη. Σταμολάμπρος, είναι παραφορά στα χέρια του Αργυρά. Κασινικολάου. Και το μπλοκ από τον Καζί. Για Χανάζης καλά και φάουλ. Θα πάρει τους 2 πόντους, έχει εδώ την βολή πλέον. Δεύτερο φάουλ του Χατζηνικολάου. 30-43 το σκορ. Καμολάμπρος θα κατεβάσει για την ομάδα των Μιλγυράκη. Προσπάθεια από όλους, από ό,τι φαίνεται, περνάει όλους και δει το φάουλ. Δεν παίρνει τους πόντους μαζί όμως. 30-44 παραμένει, αλλά έχει δύο βολές. Πήρε το προσωπικό φάουλ του Καρακιαούρη. Δεν είναι έστοχη. Σαβολάμπρο. Δεύτερη είναι όμως. 31-44. Το πρωτονάμε στη λεπτό της τέτοιας περίοδου. Χωρίδης. Βάρα θα περάσει πολύ ωραία, πολύ ωραία και συνεργασία. Όμως κερδισμένο από τον Καραγκιαούρη, το οποίο έχει κάνει ο Αλμπάνης. Επαναφορά για τους Αγxialos, 14-14 για την κατοχή τους. Καζής κάνει την κατοχή. Καμολάμπρος θα πάρει τον αυτοδιασμό. Σωστή επιλογή σε αυτή την περίπτωση, διαφορά κατεβαίνει στις 10. 44-44. Μπορείς να αφήνει και τα χέρια του Γιαχανάτζη. Καζής θα πάρει το σουτ. Δεν βρίσκει στόχο. Παραμένει στα χέρια των Agxialos Legends. Γιαούρης, μπάλα στον Γιαχανάτζη. Καζής κάτω την μπασκέτα, κάνει και φάουλ. Παίρνει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα με το σώμα του. Ξέρετε εκμεταλλεύεται. Και το αποδεικνύει σε αυτή τη φάση. 34-46 και μια βολή δώρο. Εξαιρετική βολή για τον Κάζι. Ανεβάζει για πάνω 13. Αγκυράς. Μπάλα στον Χατζηνικολάου που πέρασε τον Σαλμίδη. Μέσα πάλι πέρασε και το φάουλ. 36-47. Βολή, συμπληρωματική. Έσοχη, διαφορά ξανά στους 10. Για Χανάτης θα κατεβάσει και την ομάδα του Agxialos Legends. Πάλι την πληροφορία. Δεν μπορεί να βρει πάσα στο χέρι του Ευαγγελίδη. Οπότε για να βγάζει την μπάλα εκτός. 47-47. Σταμολάμπρος. Θα πάρει το σουτ. Χωρίς επιτυχία. Γρήγορα κίνηση για την ομάδα των Agxialos Legends. Το καλά θα την Φορίδη. Αργυράς κατεβάσει την μπάλα στους Agxialos Legends που μπορεί να ανεβάσει κι άλλο τη διαφορά τους πλέον. 47-49. Τον Τσιάβασης κατεβάσει. Χωρίδης Βαγγελίδης την μπάλα, πολύ ωραία πάσα και πολύ ωραίο το μπλοκ μετά. Ταμολάμπρος μεταλλεύεται την κινητικότητά του και αφήνει την μπάλα στον Αργυρά που θα βάλει το καλάθι. 39-49. Και Χανάτζης στα χέρια του Χωρίδη. Καζής, ξανά για Χανάτζης. Περνάνε την μπάλα σχεδόν από όλους, αλλά το καλάθι δεν είναι εύστοχο. Αλμπάνης και κατεβαίνουμε σε μονοψήφιο, μετά από αρκετή ώρα. Και time out την ομάδα των Agxialos Legends, το οποίο πάει στο 48, 41, 49, 5 και 38 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το time out της ομάδας των Agxialos Legends. Παραμένει μπροστά με 41-49. Το συν 8 έχουν την κατοχή πλέον. Το χείο πήρε σε χρήση για Χανάτζη. Πασικοφορία Καζή στο σουτ. Βρίσκει στόχο για τρεις, δεν πάτου σε γραμμή. 41-52. Αργυράς δεν απαντάει. Θα πάρουν την ευκαιρία οι Agxialos να ανεβάσουν κι άλλη διαφορά. Με τον Κοτσιάβαση και δεν την αφήνει. Η ευκαιρία είναι σουτάρευτη. 14. Καζινικολάου μπάλα στην Αργυρά. Καμολάμπρος. Και πολύ ωραία κίνηση και το καλάθι. 43-55. Φορίδης Ευαγγελίδης και δεν μπορεί να σκοράρει, πάρα δεν κάνει το χατήρι. Καμολάμπρος. Να δούμε αν είναι η Μιλγυράκη που θα βάσει κι άλλη διαφορά. Φάουλ, χωρίς καλά, δεν μπορεί να μπει μπάλα, δεν μπήκε μπάλα από τα χέρια του Χαρμανά. αλλαγή περνάει στον αγωνιστικό χώρο Σπυριδόπουλος στα χέρια του Αργυρά και περνάει ο Δεμήρης στη θέση του Χατζη Νικολάου. Πρώτη πόλη είναι έστοχη, 44-55. Δεύτερη δεν είναι όμως, διαφορά μένει στους 11. Φάουλ στα χέρια από τα χέρια του Αλμπάνη. Φορά για τα Agxialos Legends τα χέρια του Γιαχανάζη σε αυτά του Κοτσιάβας και πίσω πάλι. Πανσκυκλοφορία, πολύ ωραία Δεμήρης και είναι φάουλ το οποίο γίνεται από τον Κοτσαμάνη. Δεμήρης είναι παραφορά που έχει γίνει από Μιλγυράκι. Σπυριδόπουλος, Δεμήρης, θα πάρει το σούτ, δεν θα μπορεί να σκοράρει. Ριμπάλ τον Κοτσαμάνη, γρήγορη επίθεση, διεκδικήσει η μπάλα, καταλήγει στην κουτσιάβαση. Χωρίτης μέχρι μέσα, θα βρει καλάθι. 44-57. Σπυριδόπουλος κατεβάσει. Ζαβολάβρος, πολύ ωραία γρήγορη πάσα και καλάθι από τα χέρια του Χαρμανά. Για Χανάτης κατεβάζει, αφήνει την μπάλα στα χέρια του Φορίδη. Για Χανάτης, ριπάρει ο Κοτσαμάνης, καζεί στο σουτ, δεν σκοράρει και πατάει τη γραμμή ο Γιαχανάτης. Αλλαγή και την ομάδα των Agxialos Legends περνάει στον αγώνα ο Δόνος για να εξυπηρεάσει ο Κοντιάβασης. Και δεύτερη αλλαγή περνάει μέσα ξανά ο Βουλκίδης. Γεννήθηκε ο Γιαχανάτζης. Το συνέδεκα για το σκορ. Γίνει το φλέξιμο, ολοκληρώνεται από τα χέρια του Κοτσαμάνη. Δόνος. Θα να πάρει το σουτ. Πάει μέχρι μέσα, πολύ ωραία, αφήνει την μπάλα στα χέρια αυτά του Χωρίδη, που δεν μπορεί να σκοράρει. Σπυριδόπουλος θα σκοράρει. Τελευταία 2 λεπτά. Και το καλάθι είναι το χέρι του Χωρίδη, θα ανεβάσει τη διαφορά πλέον στους 13, 46, 59. Σπυριδόπουλος στα χέρια του Σαββολαύρου. Δεμήρης και κατοχή για τους Agxialos Legends και έχουμε time out, οπότε επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, η διαφορά στους 13 και 1-24 να υπολείπεται. Επιστροφή λοιπόν για τα υπόλοιπα 1-24. Η Agxialos Legends είναι 20-13. Να μπορέσει να αφήσει τη διαφορά, να βάλουν πολύ δύσκολα για την ομάδα των Μιλγυράκη. Και έχουμε καλά από τον Δόνο. Σπυριδόπουλος κατεβάζει. Ταβολάμπλος στο σουτ, εύστοχο. 49-61. Και έχουμε λάθος από την ευθεία του Δόνου. Περμανάς, Σαμολάμπρο, δεν μπορεί να μειώσει κι άλλο. Δόνος σκοράρει. Μπορεί να πατήσει στον επόμενο επίθεση. Ο κύριος δεν έχει κατάληξη και τέλος της περίοδου 49-63 14. Και τα δεδομένα έχουν αρκετό ενδιαφέρον για την τέταρτη περίοδο. Τέταρτη, τελευταία περίοδος, πλέον είναι καθορίσει τα πάντα. Να δούμε ποιος και τι. Καταφέρει, αρχικά καταφέρει το τρίποντο κατά την Νικολάου και θα κατεβαίνει στους 11. Τα κυκλοφορία η ομάδα των Legends και παίρνει τον στο σουτ. Βυσκεί διάδρομα, αφήνει την πάνω προς τα έξω και αζεί το σουτ χωρίς επιτυχία. Σπυριδόπουλος, πάνω στο πατακό. Δεν θα γίνει το κλέψιμο. Μπάσκον στο χέρι του Νικολάου. Σπυριδόπουλος, Καρμανάς, γίνει το κλέψιμο πλέον. Και βγαίνει μόνος του Βουλκίδης, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Και φορά είναι στους 13-52, 15. Σπυριδόπουλος, Αργυράς, παραπερνάει ξανά Σπυριδόπουλο Κατσινικολάου. Σαρμανάς στο σκοράρι. Βάλα στα χέρια, τα εύστοχα χέρια του Γιαγκόπουλου. 54-68. Κάνει το Σπυριδόπουλο θα αφήσει τον Αργυρά. Στη γωνία, μπάλα, Αργυράς πατώντας στο σκοράρι. Κουμπάνε τον Νοδόνο και αφήνει στα χέρια του Κοτσαμάνη. Καζής βάλουν στα χέρια που κάνει ο Χαρμανάς. Η αλλαγή περνάει μέσα ξανά ο Σάλμιρς και της Πατακού. Κυριαρχία στο κλέψιμο, Αργυράς ανεβαίνει πολύ ωραία. Δεν καταφέρει να σκοράρει, Σάλμιρς θετικό rebound και καλάθι. 56-68. Και έχουμε φάουλ προς τον Νικολάου. είναι η γραμμή, βγαίνει τον Τζαμάρι, παραφορά. Μιλγύρης. Ιλιακόπουλο. Αλλαγές της μπάλας. Δόνο στο σουτ, χωρίς στόχο. Ριβάζει Πυριδόπουλος. Αργυράς, δεν θα πάρει το σουτ. Ένα βήμα μέσα, καλάθι. 58-68. Ωραία, Δόνος. Το μπλοκ στην πάσα και την πονχρονισμό αλλιώς από τον Σπυριδόπουλο. Και έχουμε time out από την ομάδα Agxialos Legends. Το συν 10 βρίσκονται. Έχουν περάσει 3 και 10 στην τέταρτη περίοδο. Επιστροφή από το time out. Πάσα χέρια του Δόνου. Γιαγκόπουλος δεν θα βρει το καλάθι. Τρέξουν γρήγορα με τον Σπυριδόπουλο, ο οποίος θα πατήσει την... είναι φάουλ, παρατηρητική γραμμή. Κερδίζει το πρώτο φάουλ για την ομάδα του τέταρτη περίοδο. Αγκυράς, το φούτου χώρισε τυχαία από τα χέρια του Χατζηνικολάου. Δόνος θα ανέβει και θα σκοράρει. Καρμανάς. Καλά και φάουλ. Απαντάει η κίνηση του Δόνου και με το ψαλόνι κάτι έξτρα. Χωρίς επιτυχία. Διαφορά παραμένει στους 16-70. 6 λεπτά για το τέλος. Βικύρης παρασαχεία του Γιακόπουλου. Δεν σκοράρει. Σπυριδόπουλος. Δεν το καλάθι. Βουλκύρης περνάει για τον Δόνο. Άδωνη προσπάθεια. Έχουμε φάουλ του Ευαγγελίδη στον Χαρμανά. Τρίτο ομαδικό. Πρώτο φάουλ του Ευαγγελίδη. Πρώτη βολή έστοχη, αναχεία του Χαρμανά, σε μονοψήφια διαφορά πλέον. Δεύτερη μας όχι, είναι έστοχη. Βουλκύρης. Ο Τζαμάνης, πάω στον Ευαγγελίδη. Δεν μπορεί να σκοράρει σε αυτή την περίπτωση. Και για η Μιλγυράκη να μιλώσουν κι άλλο. Θα απουσιάζουμε στη μέση περίοδου. Χατζηνικολάου δεν σκοράρει. Ο Τζαμάρης ανεβαίνει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. Διαφορά ανεβαίνει 61-72. Στη βολή δεν είναι έστοχη, δεν πάει τον πόνο όμως. Το σούτα τα χέρια του Βουλκύρη, γι' αυτό δεν έχει αποτέλεσμα. Ούτε από τα χέρια του Χατζηνικολάου. Μπάλα στα χέρια του Μιλγυράκη. Κιτόπουλος να αφήνει στον Χαρμανά. Κιτόπουλος θα πάρει το σουτ και διαφορά κατεβαίνει κι άλλο στο 8, 64-72. Ο Τζαμάνης και τον Δόνο βουλκίζει το σουτ χωρίς επιτυχία. Ο Θαλμίδης θα περάσει πολύ ωραία, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Κατεβαίνει διαφορά στους 6, τα τελευταία 4 λεπτά της αναμέτρησης. Βουλκίζει την μπάλα στο Ευαγγελίδη. Αργυράς. Έχουμε φάουλ. Δεν μέτραγε το καλάθι στη συνέχεια. Αλλαγές και τις δύο ομάδες. Παράσκος και Καραγιαούρης για την ομάδα των Αγxialos που περνάει στο Μολάμπρος για την ομάδα των Μιλγυράκη. Αργυράς και κατάει, μένει κατοχή. Παραβλήνει τελείως εκτός γηπέδου. Τα σκοράρια έχουμε βήματα κιόλας. Μπάλα στα χέρια των Agxialos Legends. Παράσκος, μπάλα στα χέρια του Ντόμι και ξαναπίσω. Στον Παράσκο, δεν θα πάρει το πρώτο σουτ. Καραγιαούρης αυτός το πάρει, σουτ δεν σκοράρει όμως. Φάουλ του Παράσκου και είναι πέμπτο ομαδικό. Η ώρα των Βολών και τους Μιλγυράκη. Δεύτερο προσωπικό φάουλ του Παράσκου. Δύο ευβολές. Πρώτη βολία έτσι κατεβαίνει διαφορά στους 5, 67-72. Δεύτερη δεν είναι επιτυχημένη, μένει διαφορά στους 5. Αρκετικό το rebound. Κυριδόπουλος πάρα στον Σταμολάβρο. Θα σταθεί από τα χέρια στο Θαλμίδη, αλλά ο Δόνος παίρνει κατοχή με τα πόδια. Κοτεμένη κατοχή σε αυτά τον Μιλγυράκη. Καρμανάς Σταμολάβρο πλέον. Κυριδόπουλος ξανά πίσω στον Σταμολάβρο. Προσπαθεί να μπει μέσα και γίνεται το φάουλ από τον Τζαμάνη. Σταμολάβρο είχε κακή πτώση, αλλά θέλει να σηκώνεται και να είναι όλα καλά. Διαφορά των 5. Δύο και 37 απομένουνε. Πρώτη βολία άσυχη. Σταμολάβρος στη δεύτερη βολή. 38-72. 2,5 σχεδόν λεπτά απομένουν για την λήξη του αγώνα. Να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα μπορέσει να πάρει τη νίκη σε ένα άκρος σφιχτό πλέον αγώνα. Και συναντάς ότι δίνει ο Καραγκιαούρης για αυτό 74. Αργυράς την σκευωσή, αφήνει το Σαμολάμπρο. Θα πάρει το σουτ, δεν μπορεί να φέρει το στους 3. Μεγάλη ευκαιρία και τους Αγxialos Legends να πάρουν αρκετά ασφαλή διαφορά. Αλλαγές του Μιλγυράκη. Δεκαπέντε δεύτερα απομένουνε για την ομάδα των Αγxialos. Παράσπος για τον Γιαχανάτζη. Στη γωνία Δόνος θα πάρει το σουτ. Δεν παίρνει πόντους. Και φάουλ στο κατέβασμα από τον Κοτσαμάνη. Φάουλ κερδισμένο από τον Αγκυρά. Αγγυράς, δύο βολές, διαφορά είναι στους 6 και κατεβαίνει στους 5. Δεύτερη δεν είναι όμως έστοχη. Καραγκιαούρης, φάουλ, το οποίο έχει δοθεί. Φάουλ το οποίο δεν αφήνει την ομάδα των Αγxialos Legends να τρέξει. Φάουλ το οποίο έχει κάνει, να πούμε απλά, ο Αλμπάνης. Και φάουλ που κερδίζει ο Αργυράς, κάνει ο Αργυράς, χωρίς τον Παράσο. Στις βολές πρώτη χωρίς αποτέλεσμα, ούτε η δεύτερη. Μέγια πάνω στους 5. 1 και 20. Αργυράς δεν πάει σκοράρει. Δόνος είναι κατοχή. Γιαούρης, παρασκευή του Γιαχανάτζη. Τα φτύρει τον χρόνο. Γιαούρης, κερδισμένο φάουλ. Δύο βολές στα χέρια του Καραγκιαούρη. Μπορεί να πάρει και το παιχνίδι πάνω του πλέον. Πρώτη βολή εκεί. Διαφορά στους 6. 55 δεύτερα. Παραμένει τη διαφορά. Σταμολάμπρο, μπάλα στον Σπυρδόπουλο. Βασιλίδης. Σαμολάπος που τη λήξη δεν μπορεί να σκοράρει. Νομίζω σιγά σιγά τα πράγματα είναι και ξεκάθαρα πλέον. Δόνος και φάουλ του Σαμολάπλο στην γραμμή των βολών. Πολύ ίσως που δεν είναι έστω και τα χέρια του Δόνου. Δεύτερη είναι διαφορά όμως ανέβαινε πλέον στους 7, 25 δεύτερα. Ανεβαίνει απευθείας, όχι, δεν θα μπει το καλάθι. Και όλα φαίνεται να τελειώνουν σιγά σιγά, 69-76, τελευταία πλέον 14. Ναι, MVP τον Γκοτζαμάνι, που μόλις είδατε από τον ίδιο. Δεν είναι αυτό το δεύτερο. 69-77 και το τέλος με νικητές την ομάδα των Agxialos Legends.